Το τοπικό κανάλι OUTV, ύστερα από παράκληση των όλων των θεατών, κάλεσε σε συνέντευξη τον καθηγητή, θεολόγο-φιλόλογο, κύριο Αντάμ Κωνσταντίνο, προκειμένου να δώσει απαντήσεις γύρω από θέματα σύγχρονης πραγματικότητας. Επίσης, το κανάλι που σε προσώπους του ευχαριστεί θερμά τον κύριο Σωτήριο Σουλατζή, που παραχώρησε την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου και τη συνέντευξη αυτή. Κύριε Αντάμ και κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Και να περάσουμε γρήγορα στην πρώτη μας ερώτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εάν υπάρχουν παράλληλα ιστορικά παραδείγματα στα οποία να αποτυπώνεται μια σύγχρονη εικόνα πολιτικών και θρησκευτικών και κοινωνικών δεδομένων. Εάν πολιτικά δεδομένα εννοείται την παρουσία μιας μεγάλης υπερδύναμης, όπως είναι η Αμερική, που ρυθμίζει τον βίο των κοινωνιών και ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής. Από την ιστορία, γιατί λένε οι αρχαίοι ότι όποιος γνωρίζει την ιστορία, αυτός είναι και ευτυχής άνθρωπος, γιατί προβλέπει με τα ιστορικά δεδομένα που έχει τι θα του γεννήσει η ιστορία στο μέλλον. Έτσι, ξεκινάμε από τα πανάρχια χρόνια και βλέπουμε μέσα από την ιστορία ότι οι υπερδυνάμεις και στα αρχαία χρόνια παρουσιάστηκαν. Ανάλογα τέτοια παραδείγματα έχουμε να υποδείξουμε την αρχαία Αίγυπτο, τη Βαβυλώνα, την Αθήνα, τη Σπάρτη, την Περσία, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, μέχρι που φτάνουμε σε μια σύγχρονη παντοδύναμη κυβέρνηση της Αμερικής. Με βάση το νόμο της φθοράς που ακολουθεί σε όλα τα ανθρώπινα, δηλαδή ό,τι γεννιέται στον κόσμο το ακολουθεί η φθορά και ο θάνατος, με αυτό το δεδομένο λέμε ότι και η σύγχρονη υπερδύναμη που ονομάζεται Αμερική δεν μπορεί να ξεφύγει καν από αυτή την πραγματικότητα. Άρχισε το 17ο αιώνα και έφτασε στην ακμή της, με αποτέλεσμα σήμερα είναι μόνη η υπερδύναμη στον κόσμο, αλλά την αναμένει και αυτή η φθορά, η παρακμή και το τέλος της. Τώρα, τι από εκεί και πέρα μας περιμένει, θα το δείξει το μέλλον. Αυτά ως προς το θέμα ένας είναι ο πλανητάρχης, μία είναι υπερδύναμη, αυτή κανονίζει την πορεία, την σύγχρονη, την ιστορική. Και αυτής της υπερδύναμης υπάρχει το αφεντικό που την κανονίζει και αυτό είναι ο Θεός. Ό,τι κάνεις, λέει,
Μια παροιμία θα το λάβεις. Θα το πληρωθείς. Και αυτή είναι η στάθηση. Τώρα, στο δεύτερο δεδομένο, μιλάμε για κοινωνικά δεδομένα. Αν εννοείται τις τάξεις που υπάρχουν στον κόσμο, πλούσιοι αφεντάδες, δισεκατομμυριούχοι, μεσαία τάξη, τελευταία τάξη. Σαφώς, περί αυτού μιλάμε. Έχει ιστορία παραδείγματα. Και μάλιστα τρανά παραδείγματα. Τα αρχαία χρόνια υπήρχε ολόκληρος θεσμός δουλείας ανά τον κόσμο, όχι περιορισμένα στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Τα οποία βέβαια σήμερα με μια τέτοια μορφή δεν υπάρχουν. Γιατί έγιναν αγώνες, έγιναν ανακατατάξεις στον χώρο των κοινωνικών, άλλες τάξεις εξαφανίστηκαν σιγά σιγά. Ο πολλής κόσμος άρχισε να επιβιώνει και να ζει με καλύτερο τρόπο. Όμως και σήμερα στον 20ο αιώνα παρατηρούμε φαινόμενα τέτοια. Υπάρχει τρίτος κόσμος. Οι λεγόμενες τριτοκοσμικές χώρες που παίρνονται, δεν έχουν να φάνε, μιλάμε για πείνα. Και συχνά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν αυτή την άθλια κοινωνική πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν το σκηνικό αυτό να αλλάξει. Γιατί έχουν αυτή τα ανθρωπιστικά στοιχεία. Και τα λέμε ανθρωπιστικά στοιχεία, δεν μιλάμε για χριστιανικά φιλανθρωπικά στοιχεία. Μιλάμε για το πιο στοιχειώδη ανθρωπισμό, ο οποίος δυστυχώς για τις χώρες αυτές είναι ανύπαρκτος. Γιατί βλέπει κανείς το φάσμα του θανάτου να κυκλοφορεί άνετα και να οδηγούνται στον Άδη από την πείνα και από φοβερές ασθένειες, λοιμούς. Και όχι λοιμούς, αλλά και πανούκλες και άλλα είδη ασθενειών που θέλει στον κόσμο. Ζούμε επομένως όλοι μας και βλέπουμε πολύ, πολύ καθαρά ότι άλλοι είναι άθλοι και άλλοι είναι παρευθυσμένοι στον κόσμο αυτό. Είναι ένα δεδομένο που δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Γιατί πάντοτε εκείνο που στέκει από ψηλά σαν σπαθί έτοιμο να σκοτώσει τον άνθρωπο, είναι το παγερό χρήμα που το έχουν οι ολίγοι. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Άλλωστε δεν κάνουν και καμιά παραχώρηση στους λιγούς της γης. Πάμε στο τρίτο δεδομένο, το παράλληλο με άλλες εποχές. Παρατηρείται σήμερα ένα ανακάτεμα από ιδέες. Θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ιστορικές, προσωπικές. Ανακατεύονται όλα αυτά και ένα έχουν στόχο να προκαλέσουν σύγχυση στα μυαλά των ανθρώπων. Παλαιότερα, πολύ παλαιά χρόνια, αυτή η μορφή του ανακατέματος, του μπερδέματος των πολλών ιδεών, μαζί με τις ίδιες ιδέες, είχε το όνομα θρησκευτικός συγκριτισμός. Κράμα είναι ο συγκριτισμός. Σήμερα ξεκίνησε με την έννοια της αγάπης,
Ακριβώς το ίδιο αυτό φαινόμενο. Θέλει να οδηγήσει σε μία πανθρησκεία που ονομάζεται οικουμενισμός. Γι' αυτό έχουν γράψει. Και ο Πόποβιτς, ο Ιουστίνος στη Σερβία, ολόκληρο βιβλίο που στιγματίζει τον οικουμενισμό, γιατί προβάλλει σαν θεότητα που θέλει να υποκαταστήσει την Ορθοδοξία και να ενώσει όλους τους ανθρώπους σε αυτή τη θεότητα που λέγεται οικουμενισμός. Άρα, τότε ο συγκριτισμός, σήμερα ο οικουμενισμός, διαφέρει το όνομα, στην ουσία το βάθος, το προσωπείο είναι ένα. Το κακό που θέλει να αγρεύσει, να τραβήξει τον κόσμο, να τον παραπλανήσει, να τον αποπροσανατολίσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, θα σας παρακαλέσω, να μας πείτε σε ποιες συνέπειες μπορεί να οδηγήσει αυτός ο οικουμενισμός που προαναφέρατε, γιατί πολλοί τηλεθεατές μας μπορεί και να μην ξέρουν καν αυτή τη λέξη. Αν μπορείτε. Καταρχάς, οικουμενισμός είναι ένα κράμα ανακάτεμα θρησκειών. Μάλιστα. Ένα μπέρδεμα που σκοπό έχει να θολώσει πέρα για πέρα τα μυαλά των πιστών, των Ορθοδόξων Χριστιανών, ώστε να χάσουν εντελώς τον προσανατολισμό τους από την Ορθοδοξία. Και βέβαια, και άλλοτε, όχι με το ίδιο όνομα, σε ιδωλατρικές εποχές, αυτοκράτορες ανύψαναν το πρόσωπό τους και το αναγόρευαν σε θεότητα και καλούσαν να προσκυνήσουν οι λαοί τη θεότητά τους. Αυτό συνέβαινε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σήμερα προβάλλονται όλες οι ιδέες μαζί σαν μία νέα θρησκεία με ένα και μοναδικό σκοπό, να εξαλειφθεί το όνομα του Ιησού Χριστού από τη μέση. Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία έχει καταγράψει τέτοια συγκεκριμένα γεγονότα. Όλοι οι διωγμοί που έγιναν, ένα στόχο είχαν. Να μην ακουστεί πια το όνομα του Ιησού Χριστού. Βέβαια, σε αυτό όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν έπεσαν πέρα για πέρα στο κενό. Όμως, έχω να παρατηρήσω. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο που ζητάει η πανθρησκεία, ο οικουμενισμός, έχουν επιστρατευθεί όλα τα μέσα που υπάρχουν του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού. Όλα τα μέσα. Και το εννοούμε καλά αυτό το πράγμα. Τα κανάλια της τηλεοράσεως ανά τον κόσμο δεν προβάλλουν τίποτα άλλο παρά ό,τι κοιμίζει, ό,τι ναρκώνει, ό,τι νεκρώνει τους ανθρώπους πνευματικά. Γιατί αν πεθάνουν πνευματικά οι άνθρωποι, τότε εύκολα αποδέχονται αυτό που λέγεται οικουμενισμός, πανθρησκεία, που έχει εξαλείψει, που προσπαθεί να εξαλείψει το Χριστό από τη μέση. Μάλιστα.
Ένας όμως απλός άνθρωπος, θα με συγχωρέσετε να σας διακόψω, επειδή πολλοί συντοπίτες μας κάνουν ταξίδια ανά τον κόσμο, μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση με κάποιους αλλόθρησκους συντοπίτες εκεί που θα βρίσκονται και να τους καλέσουν φιλικά να πάνε σε κάποιο ναό, σε ένα τέμενος μουσουλμανικό, για να προσκυνήσουν με καλοσύνη, με αγάπη, φιλικά. Τι θα πρέπει να προσέξει εκεί ο χριστιανός ορθόδοξος? Καταρχάς, έχω να πω το εξής. Αυτό το στόχο έχει ο οικουμενισμός. Να συναδελφώσει όλες τις θρησκείες. Μωαμεθανισμός και χριστιανισμός να μπουν στην ίδια ακριβώς θέση. Όποια αξία έχει ο χριστιανισμός, την ίδια να έχει και ο μεθανισμός. Και οι αιρέσεις γενικά όλες. Σε αυτό αποβλέπει ο οικουμενισμός. Αν θέλει να μειώσει την εικόνα του Ιησού Χριστού. Θέλει να υποβιβάσει, να μην είναι καν αυτό που είναι σήμερα. Ναι, αλλά περνάει ψυχολογικά όμως στους ανθρώπους απλούς τόσο γλυκά που δεν το καταλαβαίνει. Ο απλός ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την χημεία της ψυχής και του νου με την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, αν μιλάνε οι γραφές για όλα αυτά. Οι γραφές πάντα είναι νέες και δεν μιλάνε για το τώρα, αλλά μιλάνε για το μέλλον. Βέβαια, εγώ δεν είμαι προφήτης, ούτε καν θα ισχυριστώ το πράγμα, αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε, εφόσον επικρατεί ο διάβολος στον κόσμο, είναι κυρίαρχος, είναι αφεντικό σε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, τους επηρεάζει. Εφόσον λοιπόν ισχύει αυτό, το μεγάλο μέρος θα ακολουθήσει. Το αφεντικό του. Ένα μικρό μέρος για το οποίο ο Κύριος είπε ο λίγοι εκλεκτοί, όχι μόνο που θα ακολουθήσει, αλλά και θα θυσιαστεί για τον Ιησού Χριστό, όπως άλλωστε έχει γίνει στο παρελθόν. Που έχουμε δει να έχουν χυθεί ποταμούς αίματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα, αν έχετε εσείς βέβαια καμιά πορεία, καμιά ερώτηση να μου κάνετε βέβαια, γύρω από το θέμα τι περίπου μπορεί να λέει η Αγία Γραφή για τα σύγχρονα γεγονότα τα δυσάρεστα. Σαφώς και θα ήταν η επόμενη... Για πέστε. Θα ήταν η επόμενη ερώτηση που σας έκανα. Αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς. Ποια είναι... ή μάλλον να το πω καλύτερα διαφορετικά. Υπάρχει μία σύγκριση σχετικά με τα γεγονότα της Αγίας Γραφής με τη σύγχρονη κοινωνία. Θα ήθελα να εξηγήσω ή αν θέλετε να ρωτήσω, αν εννοείται ό,τι ακούμε από τις τηλεοράσεις για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Με το πλουτισμένο ουράνιο συγκεκριμένο που επικρατεί σε όλους τους τύπους των εφημερίδων, όπως ακριβώς... Και ό,τι ακούγεται κατά χώρον στις τηλεοράσεις. Δεν αφήνει η Γραφή άθικτο και εκείνο το θέμα. Μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη γίνεται σαφέστατος λόγος ότι ο διάβολος θα ρίξει φιάλες στη γη με δηλητήριο και θα μολυνθεί, λέει, η ατμόσφαιρα
κατά το ένα τρίτο η ξηρά, το άλλο τρίτο η θάλασσα, το άλλο τρίτο ο αέρας. Βέβαια, προς Θεού, δεν είμαι σε θέση να πω αν τώρα είναι αυτή η πραγματικότητα ή αν θα είναι μετά από 5, από 10 ή από 30, από 40 χρόνια ή παραπέρα. Μου επιτρέψετε πάνω σε αυτό, ναι, το αναφέρετε. Γιατί κατά καιρούς, άκουσα και εγώ προσωπικά ίδιους, κάποιοι κύριοι θεολόγοι που λέμε και αυτοί, δίνουν ημερομηνίες και ημέρες. Συγγνώμη που σας βγάζω λίγο το θέμα, αλλά όχι. Επειδή όπως το αναφέρατε δεν είστε... Όχι, είναι αδύνατο να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί ο Χριστός ξεκαθάρισε και είπε τα χρόνια και οι καιροί που θα είναι αποκαλυπτικά ανήκουν σε Αυτόν και μόνο. Ουδής είδεν, λέει, κανείς δεν γνωρίζει, ημί ο Πατήρ και ο Υιός, ο οποίος είναι εν το Πατρί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτός το ξέρει μόνο. Τώρα υπάρχει όμως κάποιο άλλο δεδομένο. Για σημάδια μπορούμε να μιλάμε. Για συγκεκριμένα, για σημάδια μπορούμε να μιλάμε. Παραδείγματος χάρη, δηλητηριάζεται η ατμόσφαιρα. Είναι ένα σημάδι. Εκδηλώνονται ασθένειες επιδημικές. Είναι ένα σημάδι. Γίνονται σε μεγάλη έκταση σεισμοί. Είναι ένα σημάδι. Αλλοιώνεται η ατμόσφαιρα εντελώς. Είναι ένα σημάδι. Όμως, πότε θα είναι το τέλος μιας κατάστασης ηχτρής, αυτό είναι άγνωστο σε εμάς πέρα για πέρα. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν πρέπει να ακούει τους κύριους αυτούς που δίνουν ημερομηνίες, μερικοί δίνουν και ώρες. Γιατί και εγώ ίδιος προσωπικά. Θα ήθελα να κάνω και εκεί μια παρατήρηση. Οι μάρτυρες του Ιακωβά, οι χιλιαστές, που δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, αλλά μέχρι και δείχτηκε, προκειμένου να πανικοβάλουν τους ανθρώπους, ομιλούν για συγκεκριμένες ημερομηνίες, έχουν υποδείξει κατ' επανάληψη οι χρονολογίες και έχουν διαψευστεί από την πραγματικότητα. Για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να το τραβήξουν μέσα στα δίχτυά τους. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι πονηρός ο στόχος. Όταν προσδιορίζουμε την ημερομηνία και λέμε την τάδε χρονολογία, θα γίνει το γεγονός αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Μάλιστα. Αυτοί, να πούμε και αυτό το πράγμα, δεν πιστεύουν καν στην Αγία Γραφή. Τι μας λέει. Αλλά την έχουν σαν δόλωμα να προσελκύσουν, επαναλαμβάνω, τους αμαθείς. Ποτέ αυτούς που ασχολούνται με τη θρησκεία τους και την αγαπούν και τη λατρεύουν και προσπαθούν να μαθαίνουν, δεν μπορούν κανένα από αυτούς να προσεγγίσουν. Μάλιστα. Και για να γυρίσουμε πάλι στο θέμα μας πίσω. Σημάδια λοιπόν. Σημάδια που υπάρχουν. Μάλιστα, τα σημάδια που μας προαναφέρατε προηγουμένως. Ένα θέμα. Προετών μιλάγαμε για Τσερνομπίλ, που έσπασε ένα εργοστάσιο στη Ρωσία, γέμισε ο κόσμος από το δηλητήριο της ατομικής ενέργειας. Δεύτερο, μιλάνε σήμερα για το απεμπλουτισμένο ουράνιο που έπεσε με τον πόλεμο που έγινε στην Ιουγκοσλαβία. Σαφώς και το κάνω σύμπαση και με το Ιράκ. Και μάλιστα κατά κόρον ακούγεται ότι έχουν πεθάνει αρκετοί ή λίγοι, δεν γνωρίζω με σαφήνεια, πάντως έχουν αρρωστεί και έχουν πεθάνει από καρκίνο, από λευκαιμία και τέτοια. Η Αποκάλυψη αναφέρει σαφέστατα ότι όταν θα έχει δηλητηριαστεί η ατμόσφαιρα, τότε θα συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, ασθένειες ανίαντες θα μαστίζουν τον κόσμο. Και μάλιστα θα είναι, μιλάει για κάποια φρίκια που έχει μέσα.
Θρήκη που θα φέρουν οι ασθένειες εκείνες που θα μαστίζει τον κόσμο και θα φεύγει αθρώα, δηλαδή πολύ πολύ μαζί. Όμως επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είμαι γνώστης, γιατί δεν είναι σε κανένας ανθρώπου τη θέση να μπορεί να γνωρίζει πότε θα λάβει χώρα η τόση μεγάλη έκταση. Συγκεκριμένα κάποια σημάδια ζωντανά έχω. Σαφώς, υπάρχουν. Μερικοί ρωτούν και αν είναι σωστό βέβαια αυτό, ότι να, επειδή είναι αλόθρησκοι, από εμάς ενώ τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι αυτοί που ρωτούν, αλόθρησκοι είναι, καλά παθαίνουν. Τι έχετε να μας πείτε παιδιά αυτό? Καταρχάς, μέσα στον χώρο του Ορθόδοξου Χριστιανικού, δεν χωράει καν αυτή η σκέψη. Γιατί η Εκκλησία μας εύχεται και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Το πιο απλό που το γνωρίζετε κι εσείς. Τώρα μας είπατε τη λέξη κλειδί, πιστεύω, την προσευχή. Να μου επιτρέψετε και να το ρωτήσετε μετά. Ξεκάθαρα, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Ο ήλιος, λέει ο Κύριος στην Γραφή, βγαίνει για όλο τον κόσμο. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Και μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη πρόσκληση στον χριστιανισμό δεν έγινε στους Εβραίους που είχαν τη θρησκεία στον ένα Θεό, αλλά στους ειδωλάτρες. Και σήμερα, θέλω να καταλήξω από και αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Παρατηρούμε μία εισρωή μέσα στον ελληνικό χώρο από ανθρώπους όλων των θρησκειών. Βουδιστές, μαμεθανούς, βραγμανιστές, αιρετικούς. Εδώ πια θα παίξει το ρόλο το πόσο θετικά στέκεις ή στέκουμε απέναντι σε μια πραγματικότητα ζωντανή που λέγεται Ορθοδοξία. Αν δηλαδή έχουμε καταρτιστεί και έχουμε και ζωή Ορθόδοξη, δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Θα έχουμε να δώσουμε και όχι να χάσουμε. Αφού έτσι τα πράγματα έρχονται, μην ξεχνάμε ότι οι Απόστολοι δεν βρήκαν χριστιανούς στο ξεκίνημά τους. Βρήκαν εχθρούς. Σαφώς. Και εκείνο που προέρχεται δεν είναι ότι οι χριστιανοί θα ζυμώσουν τους ανθρώπους, αλλά το πνεύμα το Άγιο που έχει τη δύναμη και ο Κύριος από την Αγγελία. Εμείς είμαστε τα μέσα που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Να μεταβάλουμε τον άπιστο σε Χριστό, τον ετερόδοξο σε ορθόδοξο χριστιανό, τον ορθόδοξο σε ορθόδοξο. Αυτό πώς μπορούμε να το επιτύχουμε, κύριε καθηγητά, που μας είπατε τώρα. Σας είπα πριν τη λέξη, επειδή μου πάτε τη λέξη, κύριε, προσευχή. Υπάρχει σωτηρία με την προσευχή ή απλά πρέπει να πούμε έναν καλό λόγο γενικά ανθρώπινο, να δώσουμε κάποια χρήματα, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους υλικά και να πιστέψουμε ότι μπορούμε στο ποθητό που θα φτάσουμε σε ένας οδόξος, ότι μπορούμε να πάμε στον παράδεισο. Το θέμα της εισόδου των αλλοδόξων στον χώρο των ορθοδόξων είναι θέμα που το προσδιορίζουν δύο παράγοντες. Ένα, η δική μας προσπάθεια με ορθόδοξη νοοτροπία, και δύο, η χάρη του Κυρίου. Και όταν είπα ορθόδοξη νοοτροπία με βίωμα, εννοώ και αυτό που είπατε.
χρειάζεται να απλώσουμε και το χέρι. Μα άμα δεν απλώσει και το χέρι, να δει ο άλλος ότι απλώνεται ευεργετικά σε αυτόν και με αγάπη θερμή, ο λόγος δεν στέκει. Δείχνεις, χωρίς να το επιδιώκεις, την ποιότητά σου πάνω στα έργα. Από λόγια έχει και ο διάβολος λόγια. Έργα δεν έχει. Άρα είναι ανάγκη να απλώνουμε και το χέρι. Και να μην στεκόμαστε μόνο στο λόγο τον απλό. Και για να αναφερθώ, γιατί είπατε και κάτι άλλο. Είναι βέβαια το άπλωμα του χεριού, αλλά είπατε και για προσευχή. Δεν υπάρχει άλλο όπλο δυνατότερο. Άλλο όπλο δυνατότερο δεν υπάρχει. Για να πλώσω εγώ το χέρι μου, θα πρέπει να πω σε παρακαλώ, με ακούς, στο ζητάω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα. Αυτό το διακήρυξε ο Κύριος. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος έδωσε το αίμα του, ενώ δεν έπρεπε παρά εμείς να δώσουμε το δικό μας αίμα. Αλλά δεν ικανοποιόταν η Θεία Δικαιοσύνη με το ανθρώπινο το κάθαρο το αίμα, ήθελε καθαρότατο το αίμα, όπως είπε το Κύριο μόνος του Χριστού. Έδωσε όμως το αίμα του και έτσι έσωσε. Το παράδειγμα αυτό λέει, δώσε κι εσύ υλικά αγαθά και αν χρειαστεί και συγχαρητώσει ο Θεός και γίνεις μάρτυρας, δώσε και το αίμα σου. Σας άκουσα πριν που υπογραμμίσατε έντονα ότι είναι μεγάλο όπλο, το μεγαλύτερο όπλο που προσευχή. Έχει τόση σημασία αυτή η προσευχή στη ζωή μας σήμερα. Γιατί μερικοί λένε, άλλοι προσεύχονται χρόνια, έχουν κάνει κάποια ζωή, ξεκινούν προσευχής και άλλοι που δεν κάνουν και βλέπουν και συγκρίνει ο κόσμος απλώς και λένε, αυτός περνάει καλύτερα που δεν προσεύχεται και εγώ προσεύχομαι, όλα μου πάνε στραβά και ανάποδα και τι να κάνω. Τι είχα να μας πει τελευταία. Πουθενά δεν λέει το Ευαγγέλιο ότι ήρθα για να καλοπεράσετε. Δεν το είπε. Αυτό ο Χριστός δεν το λέει πουθενά. Η Εκκλησία μας. Αυτή η πραγματικότητα την προβάλλει ως εξής. Ταινίζουμε το ιερό και βλέπουμε τον σταυρωμένο γυμνό, φτωχό, μη έχοντα που την κεφαλή κλείνε. Το ίδιο ζήτησε και από τους μαθητάς του. Δεν υποσχέθηκε ο Χριστός καν καλοπέραση στον κόσμο αυτό. Αλλά ερχόμαστε και κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που απασχόλησε και τον Δαβίδ. Έβλεπε τον ασεβή άνθρωπο να πλουτεί, να καλοπερνάει, κοινωνικά να προάγεται. Και έβγαλε φωνή, «Κύριε, ηνατή οδός ασεβών ευωδούτε». Γιατί όλοι οι ασεβείς άνθρωποι να έχουν το δρόμο γεμάτο ευωδιά, ανθόσπαρτο. Και αντίθετα οι ευσεβείς να τελεπορούνται και να υποφέρουν. Ο ίδιος δίνει την απάντηση. Πρόσχερη είναι η πρόοδος, η άνεση, η καλοπέραση του ασεβή. Έρχεται η στιγμή που αφήνει όλα αυτά και ανοίγει άλλη αυλαία, η αυλαία της δικαιοσύνης του Θεού. Εκεί παραδίδει τον ασεβή και τον ευσεβή. Για τον ένα είναι καταδίκη, για τον άλλο είναι ευλογία. Είναι παράδεισος. Έτσι λύνει το πρόβλημα του κακού μες στον κόσμο, της προόδου μες στα υλικά αγαθά του κακού
και της δυστυχίας του ευσεβή και ενάρετου του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο. Κάποιος μπορεί να πει, ένας απλός άνθρωπος, ότι έλα μωρέ, εδώ ο Απόστολος Πέτρος απαρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό. Το να κάνω μια αμαρτία τόση δά, δεν τρέχει τίποτα στη γυναίκα του, στο παιδί του, στον εαυτό του. Για αυτόν τον άνθρωπο, τι συμβουλή πρέπει να του δώσουμε, τι μπορούμε να πούμε για αυτόν. Μιλάει σωστά, τι πρέπει να πούμε. Το θέμα δεν είναι ότι έκανε ένα λάθος. Εδώ υπάρχει το κριτήριο της Αγίας Γραφής. Έχει επίγνωση ότι κάνει κάποια παράβαση. Θα κριθεί το μέγεθος της επιγνώσεως. Πόσο καλά ήξερε ότι αυτό είναι παράβαση και ποια αποτελέσματα θα έχει. Αν δεν γνώριζε την παράβαση, τότε άλλος είναι ο παράγοντας κρίσης. Γιατί δεν φρόντισε να μάθει. Γιατί, δόξα τω Θεώ, όλοι μας έχουμε πληγιστεί με μυαλό. Και βέβαια, αν δεν έχεις γνώση της Γραφής, έχεις γνώση της συνειδησεώς. Αυτή είναι κριτήριο που δεν γλιτώνεις, βέβαια, αν δεν το έχεις στραγγαλίσει το κριτήριο αυτό. Γιατί και τότε πάλι θα σου ζητηθεί λόγος, γιατί το στραγγάλισες. Το κριτήριο που λέγεται συνείδηση. Ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Πώς τόσες φυλές της γης μακριά από τον Χριστό θα καταδικαστούνε που έχουν άγνοια του νόμου του Θεού. Εκεί είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Αναφέρει, όχι, έχουν άλλο νόμο, άγραφο μέσα τους, το νόμο της συνειδήσεως. Και μπορεί να δούμε χριστιανούς με το Ευαγγέλιο να πάνε στην κόλαση και ανθρώπους που δεν έχουν Ευαγγέλιο και νόμο Θεού, αλλά έχουν μόνο τη συνείδηση να πάνε στον παράδεισο. Αυτές είναι οι εκπλήξεις που μας περιμένουν. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε στους γονείς, οι οποίοι ενώ ακούν τα παιδιά τους να βρίζουν τα θεία, δεν λέγουν τίποτα. Καταρχάς, βαραίνει τους γονείς αυτό το αμάρτημα. Γιατί τα παιδιά δεν ενεργούν σύμφωνα με τη δική τους θέληση. Έχουν δεχθεί πολλών μεγατόνων επίδραση από το υγιείο περιβάλλον. Μάλιστα. Το περιβάλλον εκείνο που δίνει το παράδειγμα. Και θυμάμαι κάποτε, μου έλεγε μια μάνα, λέω στο παιδί μου, κάνε προσευχή. Και το παιδί μου απαντάει, ο παπάς δεν κάνει και θα κάνω εγώ. Επαναλαμβάνω ότι παίζει βασικό ρόλο η αγωγή που παίρνει το παιδί από το σπίτι. Να έρθω και σε κάτι άλλο που το έλεγα σήμερα στα παιδιά σχολείου. Παράλληλο παράδειγμα. Πλησίασε το Γέροντα Παΐσιο ένας αιρετικός και του άρχισε ενάντια στους Αγίους και στην Παναγία. Τον άφησε, είπε,
με ένα γλυκό τρόπο που είχε πάει ίσως και πολύ έξυπνο και θεοφώτιστο, όταν τελείωσε, του είπε: «Τέτοια αγωγή σου έδωσε η μάνα σου». Πετάχθηκε στον αέρα. «Μη μου πεις για τη μάνα μου», του είπε. «Εσύ μπορείς να λες για τη μητέρα όλου του κόσμου, την Παναγία. Εγώ δεν μπορώ να πω για τη μάνα σου, μπορείς?» Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε αυτή τη στιγμή. Και μιλάω και αυτό το που λέτε τώρα εσείς εδώ, τι έχετε να πείτε στους γονείς. Αυτό έχω να πω στους γονείς. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ο απλός ο κόσμος μπορεί να καταλάβει με πολύ απλά πράγματα, γιατί κάποιος μπορεί να πει, επειδή έχουμε ελεύθερες συνειδήσεις στη σημερινή κοινωνία, κάποιος μπορεί να πει: «Εγώ θέλω κάτι πιο απλό, εμένα αυτά με δυσκολεύουν. Δεν τα θέλω αυτά, μου δυσκολεύουν, με βγάζουν έξω από το πρόγραμμά μου. Δηλαδή, να σηκώνομαι το πρωί, να πηγαίνω στην εκκλησία ενώ έχω δουλειά, πρέπει να δουλέψω, να βγάλω τα αποστοζή, να ζήσω την οικογένειά μου με 4 παιδιά. Τι μας λέτε, Κύριε? Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να κάνω τον δρόμο το δικό μου, γιατί εγώ κρίνω έτσι, ούτε πειράζει κανέναν, κάνω την προσευχούλα μου, στο σπίτι έχω μια γονίτσα και τελείωσε». Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται έτσι? Καταρχάς, αυτά μαρτυρούν πως ο άνθρωπος που ισχυρίζεται αυτό που τώρα εσείς είπατε, ότι ζει κάτω από μια τεράστια άγνοια, πέρα για πέρα. Και ο Κύριος είπε σε παρόμοιες περιπτώσεις: «Πλανάστε, μη δώτε στα ζωγραφά». Βρισκόστε σε πλάνη φοβερή, γιατί έχετε άγνοια από τις γραφές. Σε ένα τέτοιο παρονομαστή που αναφέρατε τώρα εσείς, είναι ένα πλήθος κόσμο. Γιατί δεν θέλει να κουνήσει λίγο το δαχτυλάκι του, να γυρίσει ένα φίλο από την Αγία Γραφή, να δει τι του λέγει η Γραφή για αυτό που εκείνος ισχυρίζεται, αν είναι σωστό ή όχι. Η Γραφή δεν συνηγορεί καν με εκείνη την οτροπία. Έχει 4 παιδιά και άλλος έχει 18 παιδιά και τα πάνε και τα πάνε 18 στην εκκλησία και πάνε και τα 18 και έχουν κηρύγματα. Αν δηλαδή κάποια στιγμή κλείσει η αυλαία του κόσμου και έρθει ο Κύριος κάτω, δεν θα μας κρίνει ο Κύριος το νέο, παραδείγματος χάρη, που λέγει: «Είμαι νέος και δεν μπορώ να κάνω εγκράτεια». Θα βγει ο άλλος νέος που είσαι από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι που πέθανε στα 100 του, μέσα στην εγκράτεια. Αυτός θα τον κρίνει. Τον ανελεήμονα θα τον κρίνει ο πάπτωχος που βρίσκει και δίνει. Τον σοφό θα το κρίνει ο αγράμματος, γιατί εκείνος ξέρει και συμπεριφέρεται καλύτερα από την οποιαδήποτε σοφία την ανθρώπινη. Εφόσον έχει χάρη Θεού, σοφός. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιολογηθεί άνθρωπος. Γιατί είναι όλα καταχωρημένα μέσα στο βιβλίο των γραφών και όλα είναι ένα-ένα με μεγάλη σαφήνεια το κοθυμένο. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία ή σε κάποια κηρύγματα που γίνονται ανά καιρούς και τοπικά σε εμάς και ανά την Ελλάδα, οι οποίοι πηγαίνουν μόνο και μόνο για να συναντήσουν τους γνωστούς τους ή τις γνωστές τους, να πούν μια καλημέρα.
Γιατί κάποτε, εγώ παράδειγμα δεν θέλω να φέρω τώρα το όνομα, το όνομα είναι στη διάθεσή μας. Δεν χρειάζεται. Το κανάλι μας. Ήρθα να δω το φίλο μου. Πάω στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, βλέπω και το φίλο μου. Και τα δύο αυτά μαζί. Ή πάω στην ομιλία. Ή πάω στην ομιλία για να καθίσω με τους γνωστούς μου. Γιατί επειδή δεν μπορώ να πάω σε καφενείο, έχω πρόβλημα. Ή τις γνωστές. Έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου ή με τη φίλη μου. Πηγαίνουμε και τα λέμε για να περνάει κάπως και η ώρα μας ευχάριστα. Και δεν πειράζουμε και κανένα. Ευχαριστώ. Τι έχουμε να πούμε σε αυτό. Καταρχάς, για αυτούς έχουμε να πούμε ότι βρίσκονται σε μία σύγχυση. Τώρα, να τη χαρακτηρίσω σκόπιμη, αμαρτωλή ή σύγχυση που δημιουργεί η άγνοια. Όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι η σύγχυση αυτή έχει αίτια κακά. Και οι τρεις περιπτώσεις που ανέφερα δείχνουν ότι τα αίτια είναι κακά. Και ομιλώ. Η όποια ομιλία γίνεται δεν πρέπει να έχει καν το χαρακτήρα συνάντησης φίλων μέσα στον χώρο της ομιλίας. Ούτε και η νοοτροπία που ξεκινάω από το σπίτι μου για να πάω από την ομιλία πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο. Η ομιλία που γίνεται έχει στόχο να καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου, να τη φωτίσει, να τη φέρει κοντά στον Χριστό. Όχι να οδηγήσει σε διασυνδέσεις αμαρτωλές. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, να παρατηρήσω. Βεβαίως. Και το πιστεύω αυτό. Τι θα πω. Είδαμε, συγχωρέστε με, δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας, εγώ παίρνω θέση πάνω στο ζήτημα αυτό. Κάποιο CD από την τηλεόραση, τα κανάλια, τα πρωινά που πάω στον γαμπρό μου εκεί πέρα, βλέπω για να πάρω το μικρό, ανοίγω και βλέπω τον πατέρα Νεκτάριο Μουλασιώτη, βλέπω κάποιο δεσπότη, βλέπω κάποιους δημοσιογράφους και σχολιάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Α, ο Β δεσπότης και αρχιεπίσκοπος ακόμη, δυσμενός το παράδειγμα του ηγούμενου και των μοναχών. Με μία ολόσπληρη μουσική να λέει «Δεν θέλω αφεντικό». Θέλουμε αφεντικό. Οι νέοι είναι η αλήθεια ότι έχουν μαγειριστεί από την πλευρά και πιθανόν να διαμαρτύρονται. Εγώ θα πάω να την προβάλλω. Έχω να την προβάλλω. Και ο κύριος από εδώ, ο Σουλατζής, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Εκεί στο όρος που πηγαίναμε και συναντάγαμε τον Πάτερ Παΐσιο, ούτε συντή είχε, ούτε τηλεόραση είχε, τα μέσα που έχουμε εμείς, ούτε κανένα άλλο μέσο για να τραβήξει την νιώτη. Κι όμως είχε νέους μιλιούνια. Αυτό που έχει το μεγαλείο δεν είναι το μέσο που πρόσφερε να σε ικανοποιήσει. Η αγιοσύνη που βλέπει ο άλλος. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Έτσι να λάμπει, λέει, ούτω λαμψάτε το φως ημών. Έτσι να λάμπει το φως σας. Όπως λάμπει το δικό μου φως. Μόνο τότε μαγνητίζεται ο νέος και βρίσκει αγνά, καθαρά, γάργαρα νερά. Κάπου σήμερα εδώ, στο Κουβαρά, είναι ένα μετόχι αγιορείτη. Έχετε ένας παππούλης από το Γενόρος και κάνει αγρυπνία. Αν θα πάτε, θα δείτε μόνο νέους κυρίως. Εκεί δεν έχει τα μέσα που έχει ο πατήρ Μουλασιώτης. Μάλιστα. Να γυρίσουμε όμως λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως κάποιοι τεθεατές να μην καταλάβανε. Και πάλι τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο και μόνο για να δουν τους γνωστούς τους ή να σχολιάσουν συνανθρώπους τους. Να, η κυρία που μπήκε με τη φούστα την κοντή, ο κύριος με το παντελόνι το λαμέ, τα έχουμε ακούσει και αυτά.
θα ακούν. Η Εκκλησία δεν είναι τόπος για να σχολιάζουμε κανένα, ούτε και να κάνουμε επίδειξη στα ρούχα και στα παπούτσια που φοράμε. Η Εκκλησία δεν προβάλλει τον Χριστό για να του πούμε «Κοίταξέ με ποιος είμαι, πόσο όμορφος και τι ωραία ρούχα που φοράω». Ούτε πάλι μου λέει ο Κύριος «Κοίταξέ, σου δίνω το δικαίωμα να τον κριτικάρεις αυτόν που μπαίνει μέσα». Η κριτική, ο Χριστός είπε, ούτε σε μένα ανήκει όταν ήρθε στη γη. Δεν ήρθα για να κρίνω κανέναν. Αντίθετα, με το παραδειγμά μου να σώσω. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Γιατί είναι ο Χριστός η Εκκλησία. Ο Χριστός που απλώνεται στους αιώνες. Τι κάνει? Καλεί να βλέπουμε το πρόσωπό του και από τη λάμψη του να παίρνουμε. Αν εμείς βλέπουμε τη λάμψη του Χριστού, δεν γυρίζουμε να δούμε δίπλα ποιος μπαίνει στην Εκκλησία να σχολιάσουμε. Άρα δεν μας αγγίζει η Εκκλησία. Για να σχολιάζουμε το κύριο Σωτήρη, την κυρία Εκατερίνη και οποιαδήποτε άλλο. Λείπει ο Χριστός και γίνονται όλα αυτά από τους εισεχομένους μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος που αληθινά μπαίνει στην Εκκλησία έχει επίγνωση ότι μπαίνει για να πάρει με τον τρόπο που ο Χριστός του λέει. Ποιος είναι ο τρόπος? Να του μιλήσει ταπεινά, να του πει τον πόνο του, τον πόνο του, και να βγει ο πόνος με ένα βογκητό από μέσα και να πει «Κύριε, με ακούς?» Το άκουσε ο Κύριος. Και έφυγες μέσα από εκεί, έχοντας πάρει τη Θεία Χάρη. Ναι, πάνω σε αυτό όμως που λέτε, δεν υπάρχει το εξής ερώτημα. Κάποιος κύριος με ρώτησε πριν από τις μέρες, «Παιδε μου, πηγαίνω στην Εκκλησία, αλλά δεν καταλαβαίνω ο παπάς αυτά που λέει». Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους άνθρωπους, κύριε καθηγητέ? Ακούγεται, κατά καιρούς, μία τέτοια γνώμη, ότι δεν καταλαβαίνω το Ευαγγέλιο. Κάποιος εδώ μέσα, χτες ακριβώς, στην ομιλία είπε, εμείς είμαστε αγράμματοι, αλλά όμως έχει το γράμμα της Εκκλησίας Άγιο Πνεύμα και μας καθαρίζει εσωτερικά κάθε φορά που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Είναι μία ξεκάθαρη αλήθεια αυτό. Και το άλλο. Δεν αφήνει ο Χριστός τον άνθρωπο, όσο αγράμματος και αν είναι, να μην ξέρει καθόλου γράμματα. Να μην καταλαβαίνει αυτό που ακούει ή αυτό που βλέπουμε στην Εκκλησία. Και κυρίως αυτό που ακούει, που είναι σε αρχαία γλώσσα. Πολλοί λένε να πλησιάσει η Εκκλησία, να γίνει πιο απλή, να την καταλάβει ο κόσμος, σαφώς, για να γεμίσει η Εκκλησία. Δεν είναι το θέμα εκεί. Έχει τη δύναμη Εκκλησία να οδηγεί σε κατανόηση και το πιο αγράμματο. Και έχω να αναφέρω παράδειγμα. Ξέραν οι Απόστολοι γράμματα, ψαράδες αγράμματοι. Ο Πανσόφος τους αλληλείς αναδείξας, τους ψαράδες έκανε σοφούς. Και μέσα στη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι μία στρατιά ολόκληρη από αγραμμάτους. Στο Άγιον Όρος, πριν από χρόνια, τώρα έχει πεθάνει ο πατέρα Βακού, δεν ξέρω κατά πόσο ήξερε γράμματα, ήξερε όλη την Αγία Γραφή από εξουπαλέκια και γυριαθήκη. Του λέγες πες με αυτό και το έλεγε. Δεν είναι θέμα γνώσεων γραμματικών να πάρεις εκείνο που σου προσφέρει η Αγία Γραφή Εκκλησία. Είναι γνώσεων, είναι θέμα
δοσήματος καρδιάς. Μάλιστα. Ρίχνεις στο πηγάδι μια δαχτυλίθρα, τόσο δωρό θα πάρεις. Ρίχνεις ένα κουβά, ένα κουβά θα πάρεις. Ένα βαρέλι θα πάρεις. Αυτό ισχύει και μέσα στο πηγάδι της Αγίας Γραφής, στην Αγία Γραφή. Θα δώσεις από την καρδιά σου τόσα, θα πάρεις τόσα. Άλλο τόσο, άλλο τόσο, πιο πολύ, πιο πολύ. Μου επιτρέψετε, ρώτησα χτες έναν μαθητή σας να μου πει σχετικά αν του αρέσει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τέθεσε να σα υποκαλύψει το όνομά του για πολλούς λόγους. Και μου απάντησε ως εξής και απόρρισα πάνω σε αυτό. Εδώ, έτσι πολύ απλά θα σας το πω, εδώ πάμε και ρίχνουμε το κατοστάριο που εκεί λέει στο φιλόπτο χαταμία που λέει και πάνε τα λεφτά, λέει, μήπως τα τρώνε και δεν ξέρουμε που πάνε. Το παιδάκι. Το παιδάκι που ρώτησε. Ναι. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απορίες, τέτοια νοοτροπία που έχουν μέσα τους και στις συζητήσεις που κάνουν στα σπίτια τους είτε σε άλλους οίκους εκτός εκκλησίας είτε και εντός καμιά φορά, που σκέφτονται με αυτή την νοοτροπία. Θα ξεκινήσω ακριβώς από εκεί που ρωτήσατε. Καταρχάς αυτό είναι ένα τέκλασμα του διαβόλου. Αυτή ακριβώς η σκέψη. Τι κρύβει αυτή η σκέψη. Μην πας στην εκκλησία. Αυτό είναι κατά βάθος. Αυτός είναι ο στόχος κατά βάθος αυτής της νοοτροπίας. Μην πας στην εκκλησία. Γιατί σε υποχρεώνει ο άλλος να ρίξεις τη δεκάρα, τη δραγμή, το δεκάρι. Κατά βάθος ξεκινάει από εκείνο που χωρίς να καταλάβουμε το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Αυτό είναι σαν αφετηρία, σαν συνέχεια. Πήγαινε, θα το πούμε, μην απλώνεις το χέρι σου να ρίξεις ούτε δεκάρα στα κυριά, ούτε δεκάρα στο ταμείο των φτωχών. Αρκεί να παρακολουθήσεις 10 λεπτά, σωστά όμως, αν μπορείς. Πήγαινε, και αν δεν μπορείς σωστά, ξαναπήγαινε και την άλλη δόση. Κανείς δεν σε υποχρεώνει να ρίξεις ή στο ένα ή στο άλλο, στα κυριά ή στο φιλότοπο. Όμως υπάρχει και η θέση του Χριστού. Αυτά είναι τα εντελώς απλά, εντελώς λογικά. Υπάρχει η θέση του Χριστού. Και ο Χριστός ήταν υπόδειγμα εκκλησιαζομένου ανθρώπου στη γη. Αναφέρουν οι γραφές. Και σαν παιδί τον πηγαίνανε οι γονείς του, παράδειγμα δεν είπαμε. Βεβαίως. Αλλά και μεγάλος βρισκόταν μέσα στη συναγωγή και στο ναό. Βεβαίως. Και μεγάλος. Πρώτος μελετούσε τη γραφή, την Παλαιά Διαθήκη που βέβαια αυτός την έχει δώσει και την ερμήνευε. Αν λοιπόν λεγόμαστε χριστιανοί, τι σώη χριστιανού όνομα έχουμε, τη στιγμή που το Χριστό δεν τιμάμε, για εκείνα που εκείνος έκαμε, κάνουμε βάστα κι εμείς. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Άκουσε, εγώ θα κάνω το θέλημά μου. Κάτι τέτοιο υπόθηκε, το είπατε προηγουμένως, σε άλλο θέμα, αλλά ισχύει και εδώ αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κάνω το δικό μου και δεν με πειράζει. Μάλιστα. Αυτό δεν το νικήσει η Εκκλησία. Τι έχετε να πείτε στους νέους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αισθάνονται τη χαρά και την αγαλίαση όταν γλεντούν στα κλαμπς, στα διάφορα shows που κάνουν κατά καιρούς κάποιοι καλλιτέχνες και παράλληλα θέλουν να βρίσκονται και στον χώρο του Θεού και μερικοί νέοι προσπαθούν γι' αυτό. Λοιπόν, η μουσική είναι θείο δώρο. Σαφώς. Έχει δοθεί για να ψυχαγωγείται ο άνθρωπος. Όμως,
αυτό το θείο δώρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν μέσο διαφθοράς. Διαφθοράς. Θα γίνω σαφής. Τα είδη της μουσικής. Έχουμε την κλασική μουσική, έχουμε την σύγχρονη μουσική, την παραδοσιακή, τη δική μας, και την βυζαντινή. Μάλιστα. Η σύγχρονη μουσική και από, και από τον τρόπο της μελωδίας, αν μπορώ να πω μελωδία, και από τις κινήσεις που συνήθως βλέπουμε στην τηλεόραση, τον άνθρωπο το φέρνει κοντά στην ειδονή. Γι' αυτό και λέει ο Πατρ Παΐσιος, η σύγχρονη μουσική αποκτηνώνει. Μάλιστα. Η κλασική μουσική γαλινεύει τον άνθρωπο. Η βυζαντινή τον ανεβάζει. Συμπέρασμα γενικό, όσο για την παραδοσιακή, μας φέρνει κοντά στα ήθη και τα έθιμα τα δικά μας, αυτά που από τα χρόνια τα παλιά μέχρι και σήμερα, τα έθιμα που γίνονταν, τα βλέπουμε, τα ακούμε μέσα στη μουσική την παραδοσιακή. Κανείς δεν αντιστέκεται σε αυτό το είδος μουσικής. Το γενικό συμπέρασμα. Η μουσική, επαναλαμβάνω, είναι δώρο. Μας έχει δοθεί ελευθερία από τον Θεό να κάνουμε την επιλογή. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Αν τώρα στο κλαμπ, όπως και είπατε προηγουμένως, ναι. Ναι, υπάρχει μουσική που να ανεβάζει τα ήθη, ευχαρίστως, κανείς θα πάει. Αν όμως αντίθετα μπαίνουμε στο κλαμπ, όπως μπήκαν οι σύντροφοι του Οδυσσέα στην Κύρκη τη Μάγισσα και τους μετέβαλε από ανθρώπους σε γουρούνια, τότε θα πρέπει να μην μπούμε στο κλαμπ. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω εάν είστε υπέρ ή κατά των προγαμιαίων σχέσεων των νεαρών. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του είναι ξεκάθαρος, διαφανέστατος. Λέγει ομά από την καρδιά την πονηρή. Βγαίνουν όλο ακάθαρτες σαν το διάβολο σκέψεις. Πορνεία, μοιχεία κλπ. Χαρακτηρίζει την προγαμιαία σχέση, αφού είναι έξω από την εκκλησία και έξω από το πνεύμα του, ως καθαρή πορνεία. Και ο Απόστολος Παύλος, κάτω από το ίδιο πνεύμα του Χριστού, αφού αυτός του το έδωσε, με το ίδιο πνεύμα, φωνάζει «Εσχρή και πόρνη και μοιχή και ασενοκίτες, Βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουσι». Αποκλείονται. Βέβαια, αν συνειδητοποιήσουν τι κάνουν και μετανοήσουν και ζητήσουν άφηση για τις μεταγίες, αυτό η Εκκλησία δεν το εμποδίζει. Δίνει προκειμένου σωθεί, γιατί ήρθε ο Χριστός για σωθεί. Μάλιστα. Θα πούμε λοιπόν στους ανθρώπους κατά καιρούς να λένε, διαβάζοντας βίους Αγίων, να, ο Άγιος Κωνσταντίνος τόσο κόσμο έσφαξε και έγινε Άγιος. Να κάνω κι εγώ κάτι ανάλογο. Να πάω να κλέψω μια τράπεζα, να έχω κάποια χρήματα για να ζήσω το μέλλον μου καλύτερα και αν με πιάσω θα πάω σε έναν πάτερ, θα μετανοήσω και θα τελειώσει η υπόθεση. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
Καταρχάς, τα ανθρώπινα δεν είναι σταθερά. Και σίγουρα, σαν πρώτη απάντηση, λέγω, θα κάνω αυτό, είναι θα. Και αν το κάνεις, δεν ξέρεις αν θα κάνεις το δεύτερο. Θα φτάσεις στη μετάνοια. Αλλά προσχεδιασμένη μετάνοια δεν είναι μετάνοια. Είναι δόλος. Και ο δόλος και εδώ και εδώ και πάνω τιμωρείται. Έχει δόλο μέσα στη μέση. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν δίνεται άφηση στον δόλιο άνθρωπο. Έχουμε παραδείγματα που τα καταδικάζει η Γραφή. Ο Χριστός είπε, χαρακτήρισε από τους γραμματείς και φαρισαίους, είστε υποκριτές, πονηροί άνθρωποι. Καταδίκασε την πονηρία του Διού του είδους. Τι άλλο μου είπατε? Εάν, αυτό ήθελα, το ερώτημα αυτό ήταν, θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω στους ανθρώπους, στον χριστιανό μάλλον ορθόδοξο, που θέλετε να λέγεται ορθόδοξος, όταν κάθεται σε μια καφετέρια και πίνει τον καφέ του και έρχεται ένα κουριτσάκι με λουλούδια ή με άλλα διάφορα μικροαντικείμενα που θέλουν να βγάλουν το ψωμί τους, τα διώχνει, είτε με χαμόγελο, είτε σκληρά, λέγοντας τη δικαιολογία ότι αυτό το κοριτσάκι, το παιδάκι, το μικρό, πρέπει να δουλέψει. Γι' αυτό δεν το δίνω, λένε μερικοί. Ή το εκμεταλλεύονται. Για να μην το χαλάσω. Όπως και σε κάποιους ναρκωμανείς που ξέρουν που είναι ναρκωμανείς και ζητάνε και ανέβουν για ένα εκατοστάλεπτο, λέει δεν το δίνω για να μην το χαλάσω. Ή τα εκμεταλλεύονται όπως είπατε εσείς και με συμπληρώσατε. Αυτό είναι σωστό να σκέφτεται έτσι ένας χριστιανός ορθόδοξος και να πράττει? Έχω να ξεχωρίσω. Για το κοριτσάκι που έρχεται και πουλάει ένα αντικείμενο για το οποίο δεν έχουμε σιγουριά αν όντως έχει κάποια ανάγκη ή το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να το ξέρει. Θα μπορούσαμε, δεν το ξέρουμε βεβαίως, δεν το ξέρουμε ποιο πράγμα. Τώρα, αυτό συμβαίνει όχι μόνο στον χώρο που ανέφερες, αλλά παντού. Και σε ένα λεωφορείο και στον δρόμο που πας, στα φανάρια, παντού. Παντού. Έχω την γνώμη ότι αν του προσφέρουμε και στην περίπτωση που έχει ανάγκη, το συνηθίζουμε στην επαιτία. Μαθαίνει να ζητανεύει και θα ασκήσει επάγγελμα μετά. Του κάνουμε κακό. Μάλιστα. Έρχομαι στη δεύτερη περίπτωση. Στον ναρκωμανή. Και αυτός ζητάει να πάρει τη δόση του. Αυτός πιθανόν και να μην βλέπει μπροστά του. Πιθανόν να κάνει, κάποιο κακό την ώρα εκείνη. Εκεί μπορώ να πω ότι ας γίνει μία βεβαιασμένη προσπάθεια. Όχι γιατί δεν τον οδηγήσουμε στα ναρκωτικά, έχει την κλίση του. Αλλά για να προλάβουμε άλλα κακά. Και θα πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι. Ένας γιατρός πάνω στο άλλο. Σκέφτεται τι λέμε πάνω. Αυθαλμία τους. Πάει στην Ομόνια. Και με τρόπο φωνάζει. Ένα, δύο, δεν ξέρω πώς μπορεί, τον παίρνει σπίτι του, τον ταΐζει, τον ποτίζει, τον αποτοξινώνει και τον παραδίδει σε κάποιο κέντρο για αλλαγή αποκατάστασης της υγείας του. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε μια κατάσταση, είναι άγιο ευλογημένο. Και σημειωθεί το ότι ο γιατρός αυτός έχει πέντε παιδιά, το ένα του το πήρε ο κύριος και ασχολείται με την ιατρική και προσφέρει κοινωνικότατο έργο. Σώζει ανθρώπινες ψυχές. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Πώς θα αντιμετωπίσατε, πώς θα αντιμετωπίσατε, συγγνώμη, δύο νέους, οπτικά, εσείς που είστε και θεολόγος καθηγητής στο σχολείο σας, ο ένας να είναι ντυμένος κομψά και ο άλλος να φοράει ρούχα της σημερινής νεολαίας, αυτά που θέλουν να φοράνε νεαροί, να φοράει και σκουλαρίκια και μπουφάν πέτσινα και αντισίδες. Και... Πώς θα τους βλέπατε αυτούς τους δύο μαθητές σας ή μαθητρές σας, για να μην πάμε και παρεξηγήσεις. Οπτικά. Το οπτικά έχει και ψυχικά, δεν έχει μόνο οπτικά. Δεν διαχωρίζεται η θέα από τη διάθεση της ψυχής. Τα δύο είναι ενωμένα. Σαφώς. Και λέγω σε αυτό ακριβώς το θέμα. Ο νέος που ακολουθεί το σύγχρονο, τον υπερσύγχρονο τρόπο ζωής, με τα σκουλαρίκια του, με τα παντελόγια του, τα σκισμένα, με εκείνη την εμφάνιση. Καταρχάς θα έλεγα, δεν θα ήθελα να ντυμένος έτσι. Αλλά δεν έχω όμως την νοοτροπία ότι ο νέος αυτός πρέπει να αποθηθεί, να τον κάνω πέρα. Πρέπει να τον πλησιάσουμε. Αν είναι δυνατόν, του προσφέρουμε μια καλή συμπεριφορά και με μια συζήτηση, με άλλη συζήτηση, με το δικό μας προσωπικό παράδειγμα, να του δώσουμε να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Αλλά όμως δεν είναι το θέμα εκεί. Ακριβώς εκεί δεν είναι το θέμα. Πού το εντοπίζετε εσείς? Το εντοπίζω. Μπορεί να δεις έναν ντυμένο έτσι όπως αναφέραμε και να έχει ένα μεγαλείο μέσα στη ψυχή του. Και να πέφτουμε έξω τόσο όσο δεν παίρνει. Και να δούμε έναν άλλον που να είναι με το τυπικό σοβαρό ντύσιμο και να είναι σε μια πραγματικότητα φοβερή, να μην θέλουμε να το δούμε. Έχουμε δηλαδή από τη μία και από την άλλη παραδείγματα αντίθετα. Συνεπώς δεν πρέπει να κρίνουμε την κατόψιν κρίση, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τον είδαμε και τελείωσε από το φέρσιμο, από το ντύσιμό του, αλλά από το τι κρύβει μέσα του. Και θα πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Όταν ήμουν νεότερος, είχε σχολάσει εκκλησία για ανάληψη. Και απ' έξω κάποιος επίτης ζήταγε να γεμίσει. Ήτανε κουρελής. Σταμάτησα και άρχισα να συζητάω. Έλα που αυτός ο άνθρωπος έκανε μια αποκάλυψη. Είδα μια ψυχή γεμάτη μεγαλείο και αποσοφία μέσα του. Μάλιστα. Μην απατώμεθα. Να μην απατώμεθα. Μην απατώμεθα. Μην απατώμεθα. Μπορείς, είσαι γίγαντας και άλλο ακόμα είναι κακός, αλλά που δεν είναι έτσι. Κάνε τα βήματα. Πλησίασέ τον. Έχεις να δώσεις, δώσ' το, καλό θα κάνεις. Μου λέγει κάποτε κάποιος. Ταξίδευε στο λεωφορείο. Και μέσα στο λεωφορείο ολόκληρο ήταν ένα παλικαράκι να κάνει σταυρό του. Διοικητής, ήταν διοικητής στο κονοπείο. Ο διοικητής τον είδε. Του έκανε εντύπωση. Και μεγάλη και μικρή σαν μέσα. Γιατί παιδί μου, του λέγανε σταυρός, πού το έμαθες? Και του είπε κάποιος κύριος, μου είπε δύο λογάκια και μου μείνανε. Ο λόγος, ο καλός, έχει τόση δύναμη όσο έχει και ο Κύριος επάνω του. Αρκεί να είναι ουσιώδης λόγος. Δεν πετιέται. Έχει το χώρο, περνάει μέσα και στην δεδομένη στιγμή βγάζει σπόρο. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε για τους νέους αυτοί που διψάνε για την αλήθεια και έτσι όμορφο όπως μας τα λέτε στη συνέντευξη που μας παραχωρείτε αυτή τη στιγμή, σε αυτούς τους νέους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα μέσα τους. Και θέλουν να τα ακούν όλα αυτά που μας λέτε, αλλά και θέλουν
να γλεντούν συνεχώς έξω. Δηλαδή, και θέλω να μας πείτε ένα παράδειγμα, αν έχετε παράδειγμα, αν κάποιος νέος σας έχει πλησιάσει και σας είπε, κύριε καθηγητά, βρείτε μου έναν τρόπο για να σωθώ. Πώς μιλάει σήμερα η νεαρή, βρείτε μου έναν τρόπο για να σωθώ. Δηλαδή, βλέπετε εσείς σαν καθηγητή, το παιδί σας που έχετε εκεί, το μαθητή σας, συγγνώμη, που και παιδί σας παράδειγμα, να σας θέλουν παρακαλεί. Εσείς έχετε τις πληροφορίες σας ότι συχνάει όλα αυτά τα κέντρα και έχετε και γονείς και σας λένε τι θα κάνετε σε αυτό το νέο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε ένα δεδομένο μπροστά μας. Ότι σχεδόν όλοι οι νέοι, σχεδόν όλοι, σχεδόν λέω έτσι, μάλιστα. Ας πω τη λέξη σε εισαγωγικά υποχρεωτικά, θα ακολουθήσουν τις ορμές της νιώτης. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Με βάση αυτό, έχω να πω το εξής. Ότι αφού η φυσική ροή είναι αυτή, θα κάνει τα πηδηματάκια του νέος. Τώρα, το θέμα είναι, θα κατρακυλήσει ή όχι. Αν ο νέος έχει από το σπίτι του αρχές, θα πάει 25-28, άντε 30, θα γυρίσει στο περιβάλλον του. Αν ο νέος δεν έχει τα ανάλογα παραδείγματα, και για τον πρώτο και για τον δεύτερο έχω να πω το εξής. Επειδή έχω αντιμετωπίσει τέτοια θέματα, όπως ανέφερες προηγουμένως, δεν μπορούσα δια του λόγου να πείσω. Γιατί τελείωσε, είχε δεδομένο ότι πρέπει να γλεντήσει τη ζωή του, τη νιώτη του. Και δίπλα βρισκόταν το ναρκωτικό. Άσε τη γυναίκα, δεν τη λαμβάνω υπόψη. Γιατί είναι μικρό αυτό, μεγάλο είναι, πολύ μεγάλο, αλλά πιο μεγάλο είναι ναρκωτικό. Τι έχω να κάνω. Ήμουνα σίγουρος ότι μπορούσα κάτι πολύ δυνατό να χρησιμοποιήσω. Και το χρησιμοποίησα. Χρειάστηκε πολύ υπομονή. Και αυτό ήταν προσευχή. Πολλές φορές διαλογίστηκα και έλεγα να τον πιάσω τώρα να του πω. Α, όχι, έλεγα. Δεν θα τον πιάσω. Αλλά θα μιλήσω στον Θεό. Και ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Όταν πια είχα φτάσει σε σημείο και είχα παραδώσει όχι την προσευχή, αλλά την υπομονή μου. Λέω, πολύ υπομονή, δεν αντέχω άλλο. Τι ώρα που δεν αντέχω άλλο στην υπομονή. Τάκ, η λύση αμέσως. Ο νέος έπεσε. Λέω, πάρε παράδειγμα, να μην πιέζεις κανέναν, μίλα στον Θεό, κάνε υπομονή και εκεί που θα φτάσεις και θα πιστέψεις ότι είναι απροχώρητο πια, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, την ώρα εκεί θα μιλήσει ο Θεός. Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από τους νέους, θα πάμε γενικά και σε νέους και μέσα στις ηλικίες και σε γέρους. Βλέπω μερικούς ανθρώπους εδώ στο Κοροπή, στον τόπο μας, για τον τόπο μας μιλάω, οι οποίοι πεινούν, πεινάνε, πραγματικά. Και θέλουμε να κλείσουμε κιόλας και με αυτό το έτοιμο που θα σας αναπτύξω. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ξέρετε, ο χρόνος ο τηλεοπτικός μας πιέζει. Θα σας ξανακαλέσουμε και πάλι στην εκπομπή για να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Ευχαριστώ. Άνθρωποι που, οι οποίοι πεινάνε, τι κάνει η Εκκλησία γι' αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ στην πολιτεία για την Εκκλησία συγκεκριμένα. Τι κάνει η Εκκλησία γι' αυτό, μάλλον οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας τι κάνουν γι' αυτό. Και πώς βλέπετε τα εκκλησιαστικά πράγματα σήμερα. Και θα ήθελα
σαν επίλογος σημερινή μας εκπομπής να είστε λακωνικός. Εσείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η ανέκαθεν εκκλησία σαν έργο της έχει τη φιλανθρωπία. Μάλιστα. Αυτό είναι έργο της εκκλησίας. Κατά πόσον είναι λίγο ή πολύ ή πάρα πολύ αποδοτικό, εξαρτάται από τις δραστηριότητες και των πιστών και των πνευματικών. Μάλιστα. Κατά πόσον πολύ ή λίγο είναι αποδοτικό. Πάντως η εκκλησία στέκει δίπλα σε αναξιοπαθούντες. Τώρα όσο για το χώρο της εκκλησίας και τα εκκλησιαστικά, θα σας παρακαλέσω, όχι γιατί δεν θέλω να απαντήσω, αλλά σε κάποια άλλη συνάντησή μας, να δώσουμε την απάντησή μας. Συγχωρέστε με, γιατί και εμένα δεν παίρνει ο χρόνος. Δεν το θεωρώ υπεκφυγή, δεν μας παίρνει ούτε δηλία, ούτε δηλία, γιατί άλλωστε και η ώρα είναι πολύ περασμένη. Άλλη μόνο, δεν μας παίρνει για εμάς ο χρόνος, πραγματικά. Να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας εκπομπή, κύριε θεολόγε, φιλόλογε Κωνσταντίνε Αδάλ. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Σωτήριο Σουλατζή που μας παραχώρησε την αίθουσα και σας υποσχόμαστε κυρίες και κύριοι πως στην επόμενη εκπομπή μας θα συμμετάσχει και ο κύριος Σωτήριος Σουλατζής να μας πει και αυτός απόψεις για τα πράγματα τα σημερινά. Υγεία σας και χαρά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι και τους εκπροσώπους του. Γιατί δόθηκε ευκαιρία να γίνουν ορισμένα πράγματα γνωστά σαν θέσεις και εκκλησίας και Ευαγγελίου και προσωπικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Έπατε, θα την ετοιμάσουμε. Υποπάρχει θα πάω.